Όσοι πιστεύουν στο Θεό Πατέρα, τον μονογενή του Υιό, τον εσπλαχνικό Ιησού και στο Πανάγιο Πνεύμα, οικετεύω. Μην σταματάτε καθόλου τις προσευχές για την σωτηρία του κόσμου. Η χρονική αυτή περίοδος είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Οι δυνάμεις και τα έργα του σκότους βρίσκονται σε καταστροφική εξέλιξη. Πέρυσι αποφάσισαν οι σκοτεινές δυνάμεις την επιτάχυση των διαδικασιών που θα φέρουν γρήγορα στο προσκήνιο της ανθρωπότητας τον ψευδομεσία Αντίχριστο. Πέρυσι, το 2013, υπέγραψαν την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τον οποίο τα εξαθλειωμένα έθνη από την πείνα, τις αρρώστιες και τον πόλεμο θα πιστούν να αναζητήσουν από μόνα τους την ηγεσία ενός ηγέτη που θα ωφέλει και θα παγιώσει σε παγκόσμιο επίπεδο την ειρήνη. Ο πόλεμος ξεκίνησε άτυπα. Πρώτα με τις σατανικές αποφάσεις τους στα χαρτιά τα οποία υπέγραψαν, αφού συμφώνησαν μεταξύ τους η πενταρχία του κόδους που διοικεί τον πλανήτη. Εφέτος βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη σημαντική τους απόφαση να προετοιμάσουν τη δημιουργία συγκεκριμένων σημαντικών περιφερειακών αναφλέξεων ικανών να δημιουργήσουν τις αιτίες για μια παγκόσμια ανάφλεξη και οι οποίες θα ενωθούν κατόπιν σε μία. Οι περιφερειακές αυτές αναφλέξεις, υποκινούμενες και καθοδηγούμενες από τις μαριονέτες της πενταρχίας του σκότους, θα φέρουν, παιδιά μου, τον κόσμο ακριβώς ένα βήμα πριν τον όλεθρο. Οι σκοτεινές τους επεμβάσεις είναι ύπουλες και απανωτές σε κοινωνικό, πολιτικό και εκκλησιαστικό επίπεδο. Στην κοινωνία, πείνα, αρρώστιες και εξαθλίωση. Στην πολιτική, χάος, αναταραχές και εμφύλοι διχασμοί με διαλυτικές τάσεις. Στην Εκκλησία, θρησκευτική σύγχυση μέσα από τη σχεδιαζόμενη εν εξελίξη πατρισκία που οι παραδοσιακές αρχές ηθικής όχι μόνο θα αμφισβητούνται, αλλά και θα γελιοποιούνται. Το Ευαγγέλιο θα επιχειρηθεί να λιωθεί. Τα ιερά μυστήρια θα αμφισβητούνται και θα θεωρούνται περιττά. Ο Τριαδικός Θεός μας θα αντικατασταθεί από έναν παγκόσμιο Θεό του σκότους που θα μπορεί να δέχεται στην αγκαλιά του τις πάσης φύσεως θρησκείες, δόγματα και τις σκεπτικές αντιλήψεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ηθικά πιστεύω, που με σατανικό τρόπο ο ίδιος ο Εωσφόρος κατάφερε να παραποιήσει την ηθική αλήθεια του Ευαγγελίου. Το όνομα του Χριστού θα γελιοποιείται με τον πλέον αισχρό τρόπο, αφού θα τον θεωρούν υπεύθυνο για τις αναχρονιστικές ευαγγελικές ηθικές διδασκαλίες. Το επερχόμενο μέγα εκκλησιαστικό σχίσμα που θα πληγώσει πρώτα την Καθολική Εκκλησία και θα επιφέρει εξοντωτικούς διωγμούς εκείνων που θα παραμείνουν πιστοί στην μέχρι τώρα αλήθεια αφενός και η προσπάθεια των σκοτεινών δυνάμεων να πληγώσουν την καρδιά της Ορθοδοξίας μας προσπαθώντας να καταργήσουν το άβατο του Αγίους και την μετατροπή των ιερών μονών του Αγίου Όρους σε μουσεία είναι οι βασικές εν εξελίξη σατανικές αποφάσεις των δυνάμεων του σκότους που προετοιμάζουν τον Αντίχριστο. Οι στιγμές που διανύει όλη η ανθρωπότητα είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Τον όρεθρο της παγκόσμιας ανάφλεξης μόνον προσωρινά και για λίγο καιρό μπόρεσαν να αναχαιτήσουν οι προσευχές των Ορθοδόξων Σύρων Μαρτύρων που κατακριοργήθηκαν από τους Ισλαμιστές για την Ορθόδοξη τους πίστη και που τα μαρτύρια τους δεν θέλησε από φόβο και υποκριτική ιδιοτέλεια να σχολιάσει κανείς δυναμικά, είτε πολιτικός είτε εκκλησιαστικός ηγέτης. Ο χρόνος της θεϊκής ανοχής μικραίνει. Μόνο η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί να ανατρέψει με τη μετάνοια και την προσευχή αυτό που ο Θεός τώρα επιτρέπει εν μέρη και ο διάβολος επιθυμεί διακαώς. Τώρα πλέον δεν είναι καιρός για λόγια. Οι συνετοί σιωπούν και προσεύχονται, ενώ οι φαύλοι παραμιλούν, κοροϊδεύουν και ονειδίζουν. Ανάλογα σε ποιους ανήκει κανείς, ανάλογα και πράττει. Τα γεγονότα, παιδιά μου, θα είναι ραγδαία εξελίξιμα. Οι πιστοί να προετοιμάζονται και πνευματικά και υλικά. Άγγελοι και άγιοι, με ανθρώπινη μορφή θα βρίσκονται πάντα δίπλα και κοντά στους πιστούς ανθρώπους για να τους βοηθούν και να τους στηρίζουν. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, η ταπεινή προσευχή και το μέγα αντίδοτο κατά του διαβόλου, η Θεία Κοινωνία,
θα είναι η πυρηνική πνευματική δύναμη των αληθινών χριστιανών. Και ενώ η σατανική επέμβαση της πενταρχίας στους κόντους μέσω των υποταγμένων σε αυτήν ηγετών του έθνου, των εθνών, θα βρίσκεται σε εξέλιξη, στους τρεις βασικούς ιστούς της ανθρωπότητας, όπως είπα, δηλαδή τον κοινωνικό, τον πολιτικό και τον εκκλησιαστικό, όλη η δημιουργία του Θεού σε πλανητικό και γήινο επίπεδο θα βρίσκεται σε αναταραχή. Όλη η χτίση ήδη έχει αρχίσει να επαναστατεί σε αυτό που ο άνθρωπος υπό την καθοδήγηση των νεοσχολικών δυνάμεων πράττει. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την επανάσταση της φύσης χωρίς να μπορεί να δει καθαρά αυτό που ακόμα έρχεται. Η φύση θα παραφρονήσει και με ένταση που όλο και πιο πολύ θα αυξάνεται θα ξεσπάσει με πλήρη οργή πάνω στην αντίθεση ανθρωπότητα που νομοθετεί με ασύστολη ασέβεια νόμους εναντίον του Θεού και της Ευαγγελικής Ηθικής Διδασκαλίας. Κάθε λίγο και λιγάκι ο κόσμος θα γίνεται μάρτυρας της οργής της φύσης. Ασυνήθιστες καταιγίδες και πλημμύρες, αλλά και πρωτοφανείς παρατεταμένες ξηρασίες που θα καταστρέφουν τις πολύτιμες σοδειές των ανθρώπων. Φοβερές ανεμοθύελες, καταστροφικές χαλαζοθύελες, με υπερμεγέθη κομμάτια χαλαζιού που θα καταστρέφουν όχι μόνο συγκομιδές αλλά και αυτοκίνητα, σκοτώνοντας ακόμα και ανθρώπους, θα φέρουν τρόμο και ανησυχία στον κόσμο. Οι εκρήξεις ηφαιστείων και η πληθώρα καταστροφικών σεισμών θα εντείνουν ακόμα περισσότερο την αγωνία και το φόβο των ανθρώπων. Θα υπάρξουν μέρη που θα βυθιστούν στη θάλασσα και βουνά που θα ισοπεδωθούν. Τα έθνη εκείνα που επέδειξαν ζήλο εναντίον του Θεού και νομοθέτησαν σατανικούς νόμους που προσβάλλουν την ηθική και την αξία της ζωής θα είναι από τα πρώτα που θα δοκιμάσουν το μαστίγιο της φύσης. Όλοι θα μιλούν για παράνοια της φύσης. Σε πολλά μέρη οι καιροί θα αλλάξουν. Το καλοκαίρι και ο χειμώνας θα αντιστραφούν. Οι επιδημίες τότε θα γίνουν ανεξέλεκτες. Άλλες θα είναι σύγχρονες και κάποιες άλλες παλιές, ανανεωμένες και μεταλλαγμένες. Άλλες θα είναι φυσικές και άλλες θα είναι προερχόμενες από ανθρώπους. Όλες αυτές, μαζί με την σιτία και τον υποσιτισμό, που θα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σύντομα όλα τα έθνη, θα σκορπίσουν παγκόσμιο πανικό. Ο υποσιτισμός και οι επιδημίες θα είναι η πρώτη μεγάλη ανθρώπινη μέρημνα. Θα είναι όμως ανεπαρκής, γιατί οι προμήθειες τροφίμων, η οικονομική βοήθεια, η έλλειψη φαρμάκων και η ιατρική μέρημνα θα είναι ελάχιστη έως και μηδενική. Ο πόλεμος της φύσης, την οποία με θράσος ο άνθρωπος επεχείρησε να χειραγωγήσει, θα είναι μεγάλος. Θα δίνεται η εντύπωση ότι η φύση βρίσκεται σε πόλεμο με τον άνθρωπο. Πολύ περισσότερο όταν όλη η φύση θα μολυθεί σε γη, αέρα και θάλασσα από τον επερχόμενο έρακα της αφροσύνης μας, σύντομο πυρηνικό πόλεμο. Και όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος όχι μόνο έφυγε μακριά από τον Θεό, αλλά πολεμάει και τον Δημιουργό του, από τη μια με την αφισβήτησή του και από την άλλη τρέχοντας με σατανική μανία στην νεοσχολική αγκαλιά. Αδερφοί μου, παιδιά μου, ποτέ δεν είναι αργά όταν η μετάνοια και η συγγνώμη εκ μέρους μας γίνει πραγματικότητα. Ο Εωσφόρος δεν είχε δύναμη πάνω σε ταπεινές ψυχές που εμπιστεύονται απόλυτα το Θεό τους σαν δικό τους πατέρα και σωτήρα και ζητούν ταπεινά μετά από κάθε λάθος του συγγνώμη. Τότε οι δυνάμεις του σατανά παραλύουν και δεν μπορούν να επενεργήσουν επειδή τα δάκρυα της μετανοίας καταστρέφουν το σατανικό ιστό των επεμβάσεων του. Αν πέρυσι αποφασίστηκε από την πενταρχία του σκότους η έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, εφέτος θα ζήσουμε πιο έντονα την διεργασία των περιφερειακών αναφλέξεων. Ήθε οι μετάνοια και οι προσευχές μας να μην επιτρέψουν να δούμε μέχρι και του χρόνου την γενική ανάφλεξη, αλλά να καθυστερήσουν αυτά που έρχονται. Είμαστε ακριβώς ένα βήμα πριν την ανάφλεξη. Από μας εξαρτάται αν θα την αποτρέψουμε ή αν θα επιτρέψουμε την ενεργοποίησή της με την αμετανοησία μας. Το μέλλον μας βρίσκεται ακριβώς στα χέρια μας. Ήθε να πάρουν όλοι τη σωστή απόφαση.
Με πολύ πόνο, αγωνία και θλίψη λέω όλα αυτά σε όλους εκείνους, τα πνευματικά παιδιά και φίλους, που συμμερίζονται τη θλίψη του Θεού για την μεγάλη και νικευμένη αποστασία του κόσμου, που αφήνει ελεύθερο το σκοτάδι του σατανά να κυριαρχεί πάνω στους ανθρώπους, τις εικόνες του Θεού, αντί της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού. Ήθε οι προσευχές μας, αλλά και η έμπρακτη μετάνοιά μας να τα αλλάξουν όλα και να αποτραπεί το επερχόμενο κακό. Ήθε. Αμήν.